Θέμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των έργων κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο και αναβάθμισης των υφιστάμενων σε Χανιά και Ρέθυμνο, όπως δήλωσε σήμερα από την Κρήτη ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κότσιρας. Από εκεί και πέρα, το πώς θα γίνει εξαρτάται και από τις διοικήσεις των δικαστηρίων, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες, όπως ξέρετε, οφείλουν να έχουν και τον πρώτο λόγο στη διαχείριση του κτηριακού και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και του ΤΑΓΔΙΚ, του Ταμείου του Αρμόδιου. Και από εκεί πέρα είναι και ένα κομμάτι του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο ασχολείται με το ευρύτερο κτηριακό θέμα όλης της περιοχής της Κρήτης. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε ότι τα δικαστικά μέγαρα της Κρήτης περιλαμβάνονται στο πρώτο γκρουπ έργων, ενώ μέσω ΔΙΤ προβλέπεται να κατασκευαστούν ή να ανακαινιστούν συνολικά 12 δικαστικά μέγαρα με προϋπολογισμό 310 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχει προγραμματιστεί, έχει παχθεί στα ΣΔΙΤ ώστε να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο του νέου δικαστικού μεγάρου και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά και το υφιστάμενο, εμείς θα είμαστε κοντά σε οποιαδήποτε λειτουργική ανάγκη χρειάζεται για να βοηθήσουμε. Με στόχο ο πολίτης των Χανίων να ξέρει ότι έχει ομαλή πρόσβαση στη δικαιοσύνη με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Στο Ηράκλειο το νέο δικαστικό μέγαρο σχεδιάζεται για πάνω από 15 χρόνια με δεσμευμένο οικόπεδο στην παραλιακή Λεωφόρο. Η διαγωνιστική διαδικασία του έργου μετά από πολύχρονες καθυστερήσεις ξεκίνησε ουσιαστικά τον Ιούνιο του 2018, όταν και αποφασίστηκε το νέο δικαστικό μέγαρο να ενταχθεί σε ένα ενιαίο σχέδιο με το νέο δικαστικό μέγαρο Έδεσας. Ωστόσο, το πλάνο διαφοροποιήθηκε. Ο νέος σχεδιασμός ενέταξε τα δικαστικά μέγαρα των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου στο ίδιο πακέτο, με τη διαφορά πως μόνο στην τελευταία περίπτωση προβλέπεται ανέγερση νέου κτηρίου.